αρχαία χρόνια πραγματικά ήταν η χρόνια στα οποία έζησε κανείς και τις ανησυχίες όχι μόνο των συμπολιτών του από τη χώρα την οποία προερχόταν, αλλά και τις ανησυχίες των Γερμανών που θα μπορούσε να τις εκδίσει και πώς θα, θα επηρεαζόταν η εθνική τους ζωή και το μέλλον. Ο κ. Σκναπ είπε κάτι το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό. Είπε ότι η συνέπεια της κρίσης είναι ότι γνωριστήκαμε καλύτερα. Αυτό είναι γεγονός. Στη διάρκεια της δικής μου θητείας στη Γερμανία έζησα μια συνεχή, πρωτόγνωρη θα έλεγα, ανταλλαγή επαφών σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, τεχνικό, κοινωνικών εταίρων και συνεχή. Αυτό οδήγησε στο να κατανοηθούν τα προβλήματα της κάθε μιας κοινωνίας καλύτερα. Υπήρχαν βεβαίως πολλά κλισέ, πολλά στερεότυπα, τα οποία καλλιεργήθηκαν ατυχώς από ανεύθυνες πηγές και χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες που κάτι τέτοιο θα είχε. Αυτό όμως έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι γνώρισαν οι μεν τους δε καλύτερα. Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι όταν πηγαίνουμε όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, μας αντιμετωπίζουν όλοι οι Γερμανοί με ένα αρνητικό τρόπο. Μου συνέβη, και το είπα σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου, να με σταματήσει άνθρωπος για σε αρκετά μεγάλης ηλικίας, ήταν 70 περίπου, ο οποίος να μου εκφράσει την συμπαράστασή του και τη στήριξή του. Δεν τον ήξερα, έτυχε να με αναγνωρίσει και να μου πει πόσο στηρίζει ο ίδιος τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και πόσο μας συμπαραστέκεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες περιπτώσεις όπου οι επιθέσεις και οι κριτικές ήταν πέραν αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά το οποίο το αποδίδω εγώ περισσότερο σε άγνοια της πραγματικότητας και άγνοια των πραγματικών προσπαθειών που έχουν γίνει. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για τις επικείμενες γερμανικές εκλογές. Και ταυτόχρονα όμως και πολύ μεγάλες προσδοκίες για κάποια ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση που θα βγει από αυτές τις εκλογές. Ελέγχθη ότι είναι υπερβολικό και πράγματι είναι, διότι αν κοιτάξει κανείς πιο κοντά τα προγράμματα των κομμάτων, των δύο μεγάλων κομμάτων, τα οποία θα είναι και οι βασικοί πυλώνες σε όποιο υπόσχημα προκύψει, είναι ότι παρά τις διαφοροποίησεις τους παραμένουν στις αδρές γραμμές η πολιτική τους, στις ίδιες γραμμές, στο ίδιο πλαίσιο. Τη σταθερότητα μέσω δημοσιονομικών μέτρων και την ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων. Αυτό, εάν το δει κανείς στις λεπτομέρειές τους, θα δει ότι αυτό αντανακλά περισσότερο και τις ανησυχίες του κόσμου. Τα προβλήματά του και τα καθημερινά προβλήματα που θέλει να του λύσει η νέα κυβέρνηση. Αν κοιτάξετε πάλι κοντά τα προγράμματα των κομμάτων, θα δείτε ότι μεγάλο μέρος σε αυτό το προγράμμα, η διαφοροποίηση υπάρχει φυσικά, αναφέρονται στις συντάξεις τους, στα σχολεία, στην όροφη των μισθωμάτων των κατοικιών τους, στα κατώτερες αμοιβές, πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινή τους οικονομική ζωή.